κατάληξη είναι αυτή. Είναι ένα δύσκολο έργο που ξεκίνησα. Τι μα λένε κανείς. Έτσι να και το λίγο να το πει για το δύσκολο. Αρχίζουν τα δύσκολα. Όλα είναι δύσκολα στη ζωή, τα ξέρεις πολύ. Δεν υπάρχουν ευκολίες. Ιδιαίτερα τις σημερινές. Από τα πράγματα έχουν γίνει εξαιρετικά επικίνδυνα. Σημείωσα. Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Νομάρχα, κυρία Αντιπεριφερειάρχης, κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι Περιφερειακοί και Νομαρχιακοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, εκπρόσωποι μέσων μαζικής ενημέρωσης, αγαπητοί εργαζόμενες και εργαζόμενοι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της Λακωνίας, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Νομαρχιακού Συμβουλίου, σας καλωσορίζω όλους στην τελετή παράδοσης παραλαβής. Σε λίγες μέρες φεύγει το 2010 και μαζί του ολοκληρώνεται η θεσμική υπόσταση της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Έχοντας υπηρετήσει το θεσμό αυτό για 12 περίπου χρόνια, μπορώ να πω ότι στα 16 χρόνια της ύπαρξής του απερίφραστα δικαίωσε τους στόχους του ο θεσμός αυτός και καταξιώθηκε στη συνείδηση των Λακώνων πολιτών, αφού έδωσε μέχρι και 70% εκλογικά αποτελέσματα και ανέδειξε στελέχη τα οποία με τον ένα ή τον άλλον τρόπο ενεργοποιούνται, δραστηριοποιούνται και σήμερα στην εξυπηρέτηση του αυτοδιοικητικού θεσμού. Ο νέος θεσμός βεβαίως και θα διέλθει μία περίοδο η οποία θα χαρακτηριστεί από μία μικρή στασιμότητα μέχρι να ενεργοποιηθεί. Και αυτό θα γίνει και μάλιστα σε περίοδο κρίσης. Γνωρίζοντας όμως προσωπικά τους ανθρώπους οι οποίοι καλούνται στις σημερινές συνθήκες να υπηρετήσουν το θεσμό αυτό, είμαι και αυτή τη φορά σε ευχάριστη θέση να ισχυριστώ απερίφραστα ότι και θα επιτύχουν αφενός να εκπροσωπήσουν τα συμφέροντα της Λακωνίας και αφετέρου στο νέο θεσμό της Περιφερειακής Διοίκησης, αλλά και αφετέρου να υπηρετήσουν τη νέα συλλογική περιφερειακή συνείδηση που ο θεσμός αυτός έχει ως βάση του. Με τα λόγια αυτά και με τις σκέψεις αυτές, καλώ στο βήμα τον Νομάρχη Λακωνίας, τον Κωνσταντίνο Φούρκα, να κηρύξει την έναρξη της τελετής αυτής. Κύριε Φούρκα. Επειδή ο Πρόεδρος αναφέρθηκε σε όλους τους εκλεκτούς προσκεκλημένους, αν μου επιτρέψετε να παραλείψω,
και να μπω κατευθείαν και να πω ότι είναι μεγάλη χαρά για μας σήμερα, αλλά και τιμή που εδώ στο Διοικητήριο της Δημαρχιακής Αυτοδιοίκησης υποδεχόμαστε τον πρώτο αιρετό Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κύριο Πέτρο Τατούλη. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό ότι ο νέος Περιφερειάρχης είναι Πελοποννήσιος, αρκάστη καταγωγή, και εμείς οι Λάκωνες έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις με τους Αρκάδες. Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζει τα προβλήματα αλλά και τις αναπτυξιακές προοπτικές του τόπου μας και δεν θα χρειαστεί χρόνος προσαρμογής. Εξάλλου, ο κ. Σατούλης ήταν βουλευτής Αρκαδίας για 2 δεκαετίες, δεν πιστεύω σας αδικό κ. Σατούλη. Οπότε έχει ψηφοφόρους Λάκωνες Αρκάδες στην καταγωγή και ειδικά από την περιοχή της Κοινωνίας, οπότε έχουμε και ιδιαίτερες σχέσεις. Εξάλλου, η θητεία του στο Υπουργείο Πολιτισμού σημαδεύτηκε με κάτι πολύ θετικό για τη Λακωνία, που αφορά την αγορά του οικοπαίδου του Χημοφίξ για την ανέγερση του νέου μουσείου Σπάρτης, ένα έργο το οποίο ήταν όνειρο πολλών ετών. Και γι' αυτό και για μια φορά ακόμη τον ευχαριστώ. Και βέβαια η συνεργασία μας κατά τη διάρκεια της θητείας του Υπουργείου ήταν αποδοτικότατη για τη Λακωνία και για άλλα θέματα δικά μας που ήταν μας υποχρεωμένοι να συνεργαστούμε. Κυρίες και κύριοι, σε αυτές τις εκλογές, τις αυτοδιοικητικές, είχα τη μεγάλη χαρά, αλλά και θα έλεγα δυσκολία, οι δύο υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες να είναι στενοί συνεργάτες μου στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, για πολλά χρόνια αντινομάρχες. Και βέβαια δεν θα ξεχάσω ότι με την υποψηφιότητά τους με είχαν στηρίξει στις πρώτες εκλογές του 2002 και θέλω από αυτή τη θέση να τους ευχαριστήσω. Σήμερα εδώ, εκτός από τον πρώτο εκλεγμένο Περιφερειάρχη, έχουμε τον δικό μας τον Περιφερειάρχη, την κυρία Ντία Τζανετέα, τον δικό μας άνθρωπο. Τους εκλεγμένους περιφερειακούς συμβούλους, αλλά και τους μη εκλεγμένους, διότι η επιτυχία δεν είναι να εκλεγείς, αλλά να συμμετέχεις σε μια διαδικασία και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ όλους. Κύριε Περιφερειάρχα, κυρίες και κύριοι, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, όπως είπε και ο Πρόεδρος, διανύοντας το 16ο της ηλικίας της, χωρίς να ολοκληρώσει την εφηβεία της και πολύ περισσότερο δεν γνώρισε, θα έλεγα, την ωριμότητά της, και τώρα που άρχισε να βρει τον βηματισμό της, καταργείται. Εύχομαι στην αιρετή περιφερειακή διοίκηση να είναι μακροβιότερη και να μην βρεθεί κάποια κυβέρνηση, κάποιος υπουργός να κάνει τη δική του μεταρρύθμιση. Επιπλέον, εύχομαι στην αιρετή περιφερειακή διοίκηση να δοθούν οι αρμοδιότητες και οι πόροι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει αποδοτικά και να προσφέρει. Αλλά επειδή έχω την εμπειρία της πρώτης νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, δεν γνωρίζω καμία κυβέρνηση να θέλει μέχρι σήμερα να απεμπολίσει περιφερειακά τις δικαιώματα, διότι έτσι είναι το πελατειακό πολιτικό σύστημα και βέβαια φοβάμαι ότι πολύ σύντομα θα αρχίσει να αφαιρεί αρμοδιότητες και να αφήσει αυτές που θα έχουν κόστος πολιτικό και οικονομικό. Αυτό δεν το εύχομαι, απλώς επισημαίνω την ανησυχία μου, κύριε Περιφερειάρχα. Όπως ανέφερα, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια έκανε σταθερά βήματα και τούτο χάρης στους θεσμοθετημένους πόρους που καθιερώθηκαν τα τελευταία 5-6 χρόνια. Αυτά τα χρόνια που διαχειριστήκαμε την τύχη του νομού, πιστεύω ότι πετύχαμε αρκετά, αυτό θα μας κρίνει βέβαια ο κόσμος. Αναμφίβολα όμως καταβάλαμε πολλές προσπάθειες να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις του τόπου, τις πολιτικές, τις αυτοδιοικητικές, τις δικαλιστικές και να διεκδικήσουμε την αναπτυξιακή πορεία του τόπου πέρα από κομματικές και πολιτικές σκοπιμότητες. Από το ξεκίνημά μας καταρτήσαμε ένα πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη τα μορφολογικά γνωρίσματα και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του τόπου μας και την προοπτική ανάπτυξη που θα πρέπει να δώσουμε. Έτσι,
επικεντρώσαμε το έργο μας σε δύο βασικούς τομείς και αυτή είναι η γεωργία, η κτηνοτροφία και ο πολιτισμός, τουρισμός. Έχοντας πάντα ως στόχο την ενίσχυση των δύο αυτών τομέων, προχωρήσαμε σε σημαντικά έργα υποδομής. Πρωτεύων μέλημά μας ήταν η στέγαση των υπηρεσιών μας σε ένα ενιαίο κτίριο, αφενός, και αφετέρου να άρουμε την συγκοινωνιακή απομόνωση του νομού μας, πετυχαίνοντας μια καλύτερη σύνδεση με το κέντρο. Τις υπηρεσίες μας, από ό,τι διαπιστώνεται κύριε Βαχαριάρχα, τις στεγάσαμε στο διοικητήριο αυτό, το οποίο πιστεύω ότι η επιτυχία είναι τριπλή, αφενός δίνει ένα χώρο άνετο στους εργαζόμενους για να εργαστούν, αφετέρου στους πολίτες για να μπορούν να εξυπηρετηθούν από όλες τις υπηρεσίες που είναι συγκεντρωμένες εδώ, και τρίτο, εξίσου σημαντικό, ότι καταφέραμε να αποσυμφορήσουμε το εμπορικό κέντρο της Σπάρτης και έτσι να δοθεί μια δυνατότητα ανάπτυξης. Για την άση της γενικής απομόνωσης, διεκδικήσαμε το δρόμο ταχείας κυκλοφορίας Λεύθερου Σπάρτης, ένα έργο που παρά τις ανυπέρβλητες, θα έλεγα, αρχικές δυσκολίες που όλοι γνωρίζετε και τους λόγους που υπήρχαν, καταφέραμε να το εντάξουμε και να είναι σε εξέλιξη. Παράλληλα, δώσαμε βάρος και σε άλλα συγκοινωνιακά έργα για την ευκολότερη και πιο άνετη πρόσβαση στο εσωτερικό του νομού,